κλέσουν κυριλέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και η και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αιεστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων ως ημίν σήμερον και άφησι μην τα οφλήματα ημών ως κοιμής αφή με τους οφλιάτες ημών και μη σε νέγκης μας της πυρισμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρό. Ότι σου εσύ είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας εις βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και το σαν φυλάτων δια του σαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι Υιού υψωθήσαν το σαυρού εκοσίας την επωνύμου σου κοινή πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν τη δυνάμει σου του πίσου βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει εν τη τσίνα όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και έκαι ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακαντέσχυντα, μη παρήδη αγαθήτα σε κυσίε ημών πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων, σώζε ουσε και έλεσα βασιλεύει και χωρί και αυτή σου ρωνόθεν την τίκη. Διότι έτοικε των Θεών μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλεό σου, δε μεθάσου πάχουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τι δέομεθα υπέρ των ευσεβώντε ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τι δέομεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη μόνο Επιδοφόρου και πάση συν Κριστόρη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος και ως υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία κομωσίω και ζωπιό και διαρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύν σου. Κύριε, τι πληθυθεί σαν εθλίποντες με, πολλοί επανήσανε επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ούκαι εσύ σωτηρία αυτών, το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτου μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέγραξα και επίχουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν εκοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθη είναι το Κύριος αντιλήψητέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, το κύκλος είναι επιτιθειμένον μη. Ανάστε, Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάτηξας πάντως στους δεχθρένοντάς μη ματαιός οδόνας αμάρτωλων συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθη είναι το Κύριος αντιλήψητέ μου. Κύριε, μη θυμώσε με, ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ό,τι τα βέλη σου ανεπάγγισαν σμή και επισύρεξες επί με την χείραν σου. Ού και ασυνίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού και ασυν ειρήνη τες σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εν ομοία μου εκπερίρεν την κεφαλή μου, οσί φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επί με. Προσώζεσαν και σάπισαν μολοποές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφινε ως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην. Ό,τι εψώε μου εμπίθησαν επεγμάτων κι ουκ έστειν η αίσθηση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου, πάση επί τη θυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδιά μου ταράθη εγκαταλείπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκ έστει με θεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων μου ξεναντίες μου έγκυσταν και έστησαν και έγκυστά μου απομακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στη ψυχή μου και οι ζητούντες ακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας. Όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σήκω φως ουκ οίκων και ουσί άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλπι, σας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπων μήποτε επιχαριωσί με εχθροί μου και εν το σελευθύνε πόδες μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάσικας έτοιμος και αλγιδόμουν απ' όμως τι διαπαντός. Ό,τι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώσει και κακρανέοντα υπέρ εμέ και εμπληθήθησαν οι μισούντας με αδίκως. Ή ανταποδιδώντες μη κακά ενδία αγαθών ενδιαβαλώμεν επί κατεδίωκον ακατοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς από μου πρόσκεση στη βουθιά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς από μου πρόσκεση στη βουθιά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εντύψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώς εξάρεις μου εγγυερή μου και αβάτω και ενίδρω, ούτε σαν το Αγίο όφτυνσή του ειδίν τη δυναμή σου και τη δόξαν σου. Ό,τι κρίσουν το λαού σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι.
Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί του ο αρρώστας χείρας μου. Ως εξέτος και ποιότητος πλησί ψυχή μου και χίλια γλιάσεως ενέσει στόμα μου. Η έμνην μόνο ευόντου επί τη ρομνή μου και τη ρόθη εμελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου, εμού δεν ενταλάβονται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις εκατότατα τη γη. Παραδοθήσονται εις χείρε ρομφαία μερίδε, αλλά παίχονται έσονται. Ό, δε βασιλεύσε, εμφραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι εν αφράγει σώμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ό,τι εγνήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούρ δεν εντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και εί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξησε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και εί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνουν του ούσου συνδέησήν μου. Ό,τι επλήσθη κακόν η ψυχή μου και εν το ζωή μου το άντε ίγκυστε. Προσελογήσει μετά το καταβενόντον εις λάκκον, εγεννήθηνος ο άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοί τραυματία καθεύδοντες εν τάφο, όνου και εμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόσυσαν. Εθεντόμεν λάκκο κατωτάτων, σκοντεινής και εν σκιά θανάτου. Επί με επισρίχθη ο θυμός σου και πάντας τους μετορισμούς σου επίγαγες επί με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώ με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμοί μου εις τένεσταν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προς σε τας χείρες μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσους ή και εξομολογήσοντες ή. Μη διεγήσετε της εν τον τάφο του λαιού σου και την αληθεία σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης και νεότητός μου. Υψωθήστε εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επί με διήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάρεξαν με. Εκύκλωσαν με ως ιδωρ, όλη την ημέρα περιέσκομεν άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τηλεπορίες. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρες εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθείτε οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσιο συνδέησήν μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομά του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάστε σαν τον ποδόσει αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάστε σαν ομοίω σου, τον ιόμενο πάστε νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκφορά στην ζωή σου, τον σεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πας της αντικουμένης. Εγνώρισε το σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέημον ο Κύριος μακρόθυμος πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσετε εις το ουδέης των αιώνων μηνύ. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αναμετίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέσαι Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκρυναν αφημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη Υιούς η κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ό,τι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήσιν ότι χούσες μεν. Άνθρωπος εσύ χόρτεσε ημέρα αυτού, εσύ άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διέθελεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κύριου επί τους αιώνας και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί γης ιών της φυλάσσουσι την διαθήκη αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι ισχύοι ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, νότισε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στι κρίσει με το δούλου σου, ότι ούτε και θύσου των οποίων σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ότι απείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου σε κρού αιώνα και γυδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμίκ ταράθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημέρων αν χαίρε μελέτη σαν πάση έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέντασε προσέντα χείρε μου, η ψυχή μου ω για να δρώσει, ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσει με τι κατεβαίνουν συν εισλάγων. Άκουστον ποιήσον μη το πρωί το έλεος ότι επί σε ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν είναι υπορεύσομαι, ότι προς σε ήρε την ψυχή μου.
Εξαλούμε και τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με την πίνη, θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντως τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κοινήν και εί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξασαι ο Θεός. Η ελπίση μον, Κύριε, δόξασαι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δαηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας καντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου. Κύριε ελέησον. Υπέρ του έθνους ημών του Προέδρου πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this city and parish and for every city and land and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For favorable weather and for an abundance of the fruits of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, for captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. That we may be spared all wrath, affliction, danger, and want, let us pray to the Lord. Kyrie Αμιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αθράντων υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αγή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Εξομολογήστε το Κύριε, επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου. All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I defended myself against them. God is the Lord and he revealed himself to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Παρακυρίω γενετό αυτή και στη θαυμαστή οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου. Κατέλησα στο σταυρό σου των θάνατων, την έωξα στο ληστή των παράδεισων, των μυροφόρων των θρήνων μετέβαλες και της εις Αποστόλης Κυρίου την επέταξας, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον το κόσμο το μέγα Χριστότητα εκ την δεχθείς και νύφων εν πάσιν αγιαθήν συνείδησιν ιεροπρεμπόεσεν δυσάμενος ειν λύσας εκ του σκεύους της εκλογής των απορριτών και την πίστη τηρήσας των ισοδρόμων τετέλεκος Απόστολε Τιμωθέ πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε το Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Your martyr, O Lord, was worthily awarded by you the crown of incorruption in that he contested for you, our immortal God. Since he possessed your power, he defeated the tyrants, dashing the demons' powerless displays of defiance. O Christ God, at his fervent entreaties, save our souls. Και νυν και αείς αιώνες των αιώνων, αμήν, το απαιώνες αποκρυφών και αγγέλος άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτόκ και της επιγής πεφανέρονται. Θεός ένας ηχήτω ενός εις αρχούμενος και σταυρών εκουσίως υπέ περιμόν καταδεξάμενος, διού αναστήσεις των προστόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Τη λαβού ισώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντων υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σον το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ζωή εν το τάχο ανέκητο και σφραγής εν το ρήθο επέκητο, ως βασιλέα υπνούντα στρατιώτε φύλατων Χριστών και άγγελοι εδόξαζον ως Θεόν αθάνατον. Κύριος, παρέχον το κόσμο το μεγαέλεον. Δόξα
ψαφαντρή και η όγια η πνεύματι, την τριμέρον τα φύσου σκυλέσα στον θάνατον και φθαρέντα των άνθρωπων τη ζωή φόρο η γέρση σου, αναστήσας Χριστέ ο Θεός, ως φιλάνθρωπος δόξα εσύ. Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως της ημών Αναστάσεως της αύρισμα, τους επίς υπεπιθώτας πανύμνητε, εκλάκου και βυθουπτεσμάτων ανάγαγε, σίγα τους υπευθύνους τη αμαρτία, έσωσας τεχούσας την σωτηρία. Η πρωτόκου Παρθένος και εν τόκο Παρθένος και μετά τόκον παλινούσα Παρθένος. Εσπραγισμένου του μνήματος η ζωή εκτό αφού ανέτηλος Χριστέ ο Θεός και των θυρών και σκλεισμένων ετής μαθητές επέστης υπάντων ανάστασης πνεύμα ευθές δι' αυτόν εγγενίζον ημίν κατά το μέγα σου ελέος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, επί το μνήμα εύραμων γυναίκες μετά δακρύων μοίρα φέρουσε, εστρατείο των φυλασσόντων σε τον των όλων βασιλέα, έλεγον προς εαυτάς, εις από εκκυρήσει ημίν των λίθων, ανέστη ο μεγάλης βούρης άγγελος, πατήσες των θάνατων, παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι. Και νυν και αείς αιώνες των αιώνων αμήν, χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Παρθένε, λιμήν και προστασία του γένους των ανθρώπων, εξούγαρες αρθώθη ο λυτρωτής του κόσμου, μόνη γαρ υπάρχεις μητήρια Παρθένος, αεί ευλογημένη και δεδοξασμένη, πρέσβευε Χριστό το Θεό, ειρήνη δωρήσαστε πάση τη οικουμένη. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, τον αγγέλων αδήμας κατεπλάγει ορός εν νεκρής λογιστέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ίσχυν καθελώντα, και σύνε αυτό τον αδάμε γύραντα, και εξάδου πάντα σε ελευθερώσαντα. Ευλογητό εσύ Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα σου, την ταμήρα συμπαθώ εις της δάκρυσιν, ο μαθήτριε γυρνάτε, ο αστράπτον εν το τάφο, ο άγγελος προσευθέ και τότε σμυροφόρης, είδετε ημείς των τάφων και ίστιντε, ο σωτήρ γαρέξανε στην το μνήματον. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Very early in the morning, the mare-bearing women were hastening to your tomb lamenting. But the angel appeared to them and uttered, the time for lamentation has ended, weep no more. Go announce the resurrection to the apostles. Ευλογητό εσύ Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ελθούσε προς το μνήμα σου εσωτερεν ηχούντων, αγγέλου τρανός προς αυτά στεγιωμένων, τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρέξανε στη του μνήματος.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιον Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ζωδόντιν τεκούσα, λυτρός ο Παρθένε, τον Αδάμ αμαρτίας. Αρμονήν δε τη Εύα, αντιλήπης παρέσχες. Ρέψαντα ζωής ήθινε μπροστά αυτήν δε. Ο εξούς αγιώθης Θεός και ο άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by thy grace. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and the Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another, and our whole lives unto Christ our God. To you, blessed is your name, and glorified is your kingdom, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Amen. O Christ God, who took our form and bodily endured the cross, save me by your resurrection as one who loves mankind. Την εκμάλωση ασιών εκλάνης επιστρέψας, αμέσω τη ριζώσον εξαίρον δουλοπαθία. Εν τον οντο σφύρο αντλήψης νηστείας με τα δακρύων, ούτως χαράς δρέψετε δράγματα αιζοτροφία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίω Πνεύματι, πηγή των θείων θησαυρισμάτων, εξουσοφίας είναι εσείς φόβος, αθώεν εσείς, δόξα τιμή και κράτο. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οικόντων τη ψυχής μαν την γιοποιόμεν, πλην γαρ αυτού πράξης ου λόγος τελείται. Του καρπού της γαστός οι Άγιοι πνεύματο κινήτως, αναβλαστούς οι πατρώα δόγματα υιοθεσία. Και ο και ο πνεύματι. Εν ήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιο Πνεύματι τα σύμπαντα το εινέχει, προπάντων γαρ Θεός των όλων Κυριώτης, φως απροσιτών ζωή των πάντων. Οι φοβούμενοι των Κύριων οδού ζωής ευρώντες, νυν και αΐ μακαριούνται, δόξια κυράτω. Κύκλο της τραπέζης σου, στελέχη βλέπουν τα έγκονα σου,
Ερεφραίνω προς Άγιον το αυτόν, το Χριστό ποιμενάρχα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αγίω Πνεύματι, βικός χαρισμάτων πλουτός δόξης, κρυμάτων βάθος μέγα, ομόδοξον Πατρί και Υιό, λατρευτόν λαρ. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηθήρ σου, μη επιλάθη των μπενήτων σου εις τέλος. Arise, O Lord, my God, let your hand be lifted high, and do not forget your poor to the end. Εξομολογήσω με Συ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διήγησω με πάντα τα θαυμασιά σου. Ανάστηθη, Κύριε, ο Θεός μου, υψωθεί το ηχή σου, μη επιλάθη των παινήτων σου εις τέλος. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ας επαναστάσεις των παθών και της αγνίας των ζώπων πρεσβείε σου, Μακαδίας και δάσον φωτιστική της απαθίας χαρίτη, όπως Θεοφάντορ, μην επαξίωση μνήσωσε. Απόστολε Αγία, Ήδον ο προγνώστης και Θεός, σεις διανοίας το καλός τιμώθε, της Αποστόλης εσύ ρητουργήν κατηξίωσεν ένδοξεν, ο σοφή προνοία των καθήμας προμηθούμενος. Απόστολε του Χριστού, πέσβευε υπέρ ημών, μίαν υπερουσίαν αρχήν, μπρανουμένην των όλων γινώσκομεν, έλλην χαραπόσταλωστε του Χριστού, λέλλην πρεσμένος χαριτήν, συντωθεί ο Παύλος, συναριθμείτε Τιμόθεος. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, όρθρο λαμπρωτάτο σου Χριστέ, της Αναστάσεως περιλαμβόμενος, ταύτης ο επώνυμος Ανατολής, εξορμιστής ως ηλίος, νυν την Εκκλησία, περί αυγάζει της θαυμασής. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, Θείας αγαπήσεως πληστής, κατερικός τους βασάνους υπέμεινος, μάρτης Αναστάσια και το Χριστό, ασκητικής ηλαϊσμένος καλεσί, καιρόν προσυνέχθης, ευωδεστήμα πανάριστε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ηλαιόν γενέστε της πιστής και επμένη Θεομήτωρ της όπισον, λόγον ον εγέννησας ο σωματικός, ημίν επιδήμησαντα, σε γαρ προστασίαν και σωταρίαν και κτήμεθα. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, εχήθη παμάκαδα ψηλός, η χάρη σου της χείλεση και ποταμούς δογμάτων ανέβλησε, την Εκκλησία Χριστού αδεύοντας και πολύχουν φέροντας τον καρπον Τιμόθεε, Χριστο Κήρυξε όφρον Απόστολε.
Apostole Αγία πρεσβευε υπέρ ημών νεκρόν σου τα μέλη της αργός των λόγων καθυπέταξος την των χειρών μακάρ τιμωθέν η αιμονή αντιδούν στο χρήτονι και παθών εκρατησός και ψυχήν εφεδρινός ρυθιζομένους Παύλου διδάγμαση. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών υπόδες εισι προφητικός πανάκαρ ωραιώθησαν πάντα γαρνούν σαφώς υπερέκουσαν ευγγελίσω ειρήνην παυσοφέτη τον παλελίσασαν των ανθρώπων πόλεμων των σωτήρα των όλων και Κυρίων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών των τρίβων οδεύσε στην στενή εν πρώτης διασχίσεως προς μαρτυρίου κλαίος προέκοψας διαβασάνων τριφύν ευράμενος δύο πένων έδωξε μάρτης αναστάσια την ουρανίων τέψην τρεπόμενος. Άγιε του Θεού Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ο τόνος αθλήσεως της ίσης πάσαν εξελίληθε την οικουμένη μάρτισα ήτητε προς αμαρτίαν γαρμέ χρυσέματος αντικαθιστάμενος νικηφόρος γεγονάς και στεφάνω της νίκης και κόσμησε. Υπεραγία Θεοτόν και σώσον ημάς εξού ανεβλάστησεν ημίν του άθος το αμαραντών ευωδίαζον πάσαν διανθρωπότητον το θείο μύρο της αυτού θησεώς ο Πατρής συνάναρχος και εξού γενόμενος υπορχών παρθέν επανάμωμε. Έτης της χαρίσμας συναγλαϊζόμενος εκόσμησας ένδοξες την Εφεσίον λαμπράν Μητρόπολην Απόστολε κήρυξαν ανεδειχθείς με τα Παύλου του Θείου πάση πρώτα τ' αγγείλας των σωτήριων λόγων ο πανηγυρίζομεν πίστη τη μνήμη σου. Δόξα Μαντρή και Ιώγιο Πνεύματι ενδόξη τελεότητος όχθης υπέρτιμος σωστίας λαμπόμενος φωταλογίας των νουν και γνούστου σταυρού την ισχύν όσιος εν ασχύσει και νεύματι μάρτης για ηγονός Θεοφρόνος αναστάσει εμάρτης διόν και των θαυμάτων εξυβλίζει την χάριν Χριστόν. Ήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εγέννησας άκραντε το Θείο τόκο σου καλύψαν εμπάθεση των γη γενών δείχνει ουσία και ήγυρα πάντας εκ του θανάτου προζωήν αφερσίας όφεσαι κατά νέος μακαρίζομεν πάντες παρθένε δε δοξασμένοι ως προεφήτες. Το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρετούς Χριστός εαρκατήλθε συντρίβων και λύοντας δυνάμεις αυτού δεσμείται ο άλλος προφήτες συμφώνος αγάλλονται επέστη λέγονται σωτή της εν πίστη εξέρχεστε η πίστη στην Ανάσταση.
Such as they be stitched in Anastasin. Έτρεμε κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατος των ένα της Τριάδος, η γη εκλωρήτω, τη λωρίδε άγου οι δόντες επέπτυξαν, οι κτήσεις δε πάσα συν τις προφήτες, χέρους αψάλιση, επνίχιον οδύν το λυτρωτήμου Θεό, το κατελήσαν την ίδια θανάτου την δύναμη. Αλλάξομαι και βοήσομαι το Αδάμ και της Εξαδάμ, ξύλων τούτων εις ήγαγε, εξέρχεστε στην Αναστασία. The netherworld below was trembling today, Hades and death before one of the Trinity. The earth was convulsing, and the wardens of hell seeing you cowered in fear, yet creation all rejoicing with the prophets, sings an ode of triumph to you, our Redeemer and God, who now has destroyed the power of death. To Adam and to those who were born of him, let us shout in triumph and cry aloud. The tree has brought his man back. Come out, you faithful, to the resurrection. Come out, you faithful, into the resurrection. Δικοστή Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Οσιομάτυρος Αναστασίου του Πέρσου. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Γεωργίου, Πέτρου, Λέοντος, Σιωνίου, Γαβριήλ, Ιωάννου, Λέοντος, Παρόδου και των λοιπόν 377. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τον τιμίο σου αιμαντή.
δοξία ρετήσου Χριστέ, τη κυβωτού γαρ προελθόν του αγίασματός σου, της αρθόρο μητρός εν τον ναό της δόξης σου, ο θύσος βρέφος αγκαλοφορούμενος και πληρώθη τα πάντα της εις ενέσεως. Ως ίδεν εις αεία συμβολικός εφρόνα επιρμένο Θεόν υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενων ο τάλας ευώ σωματούμενο Θεό, φωτός ανεσπέρου και ειρήνης δεσπόζοντα. Εγώ είσαι εσύ, ειδών ο πρέσβης της οφθαλμής των σωτηριών, όλα είσαι πέστη εκ Θεού Χριστέ, εσύ Θεός μου. Σε τον εν πύρι δροσίσαντα, έδας θεολογίσαντα, και παρθένο ακυρώτο εν ηχίσαντα, θεολόγον ημούμεν, ευσεβούς μελωδούντες, ευλογητός ο Θεός, ο τον πατέρων ημών. Ενούμεν ευλογιούν, ευρασκηνούμεν των Κύριων, αστέκτο πυρί ενωθέντες οι Θεοσεβίες προεστόντεν νεανίεν, τη φλογίδε μιλοβηθέντες θείων ύμνων εμερπών, ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων και υπερήψονται εις πάντας τους αιώνας. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ότι ο Άγιος ή ο Θεός ημών και να γη σε παλαπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάντων των Κύριων. Πάσα πνοή ενεσάντων των Κύριων. Ενεσάντων πνοή. Πάσα τον Κύριο. Και υπέρ το ταξιοκίνε ημάς της ακρόσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον του Θεόν ημών ηγεθέσονται. Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον. The reading of the Holy Gospel is according to John. Let us be attentive. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. At that time, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas called the twin Nathanael of Cana and Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, We will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Just as day was breaking, Jesus stood on the beach, but the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, Children, have you any fish? They answered him, No.
He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in for the quantity of fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his clothes, for he was stripped for work, and sprang into the sea. But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about 100 yards off. When they got out on land, they saw a charcoal fire there with fish lying on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught." So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore full of large fish, 153 of them, and although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, so with the fish. This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός Σιμών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημός, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ναι, ελεήμον ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα Σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών Σου εξάλειψον το όνομα. Επιπλήν πλήνων με από της ανομίας μου και από της σωματίας μου καθαρίσον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σίμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αδικαιώτης εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστε σε. Ιδούερ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες συγκήσεις εμέ η μητέρ μου. Τη σοφία σου εδήλωσας μη εις πολλά Oh,
εις με ισόποιε καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιόν αλευκαθήσω με. Ακούτης μη αγαλία συν και φροσύνη, αγαλία σον Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάριξα. Εν καρδίαν καθαράν κτήσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ήρθε συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμιστα σωδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλίωσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ω εν τι θέλεις τα αισθησία ανέδωκαν όλα καυτώματα μου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξού δεν όσει. Αγάθινα Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθήτωτα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σιών δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσίο στήριον σου Μόσχος και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, πες τον Απόστολον πρέσβειες ελεήμων εξάλληψον τα κρίθη των αιμών εγκλήματων και είναι και Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες της Θεοτόκων πρεσβείες ελεήμων εξάλληψον το πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ανομήμα μου. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν εγώ και νήμην την αιώνια ζωήν και μέγα έλεος.
το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής, Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αποστόλου Τιμοθέου και Αναστασίου Οσιομάρτυρος του Πέρσου, όν και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μονέ πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμενών σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμία θέραν το χερουβήν, ενδόξω θέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσα. Ότι επέβλεψεν την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούλια ράβο των μακαριού εσύ με πάσε γένεε. Την τιμία τέραν των γερουβήμ και ενδόξω τέραν να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Ότι επίσε μη μεγαλείο δυνατός και άγιο το όνομα αυτού και το έλεος αυτό εις γενναίων και γενναίων της φοβουμένης αυτών. Την τιμή songs when with his arm he has scattered the proud in the imagination of their hearts. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim.
truly God thy word, and thou truly Theotokos you do we magnify. Καθήλαι την αίσθηση από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τελούσαν, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομε. Αντελάβε το Ισραήλ πέδος αυτού, νηστήν έλεος καθώς ελάρισε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτό έως αιώνας, την τιμή και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κύριε ελέησο. Της Παναγίας Αχράντων υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σοι την δόξαν αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών, Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε τα υποποδία των παδών αυτών. Ότι Άγιος εστί Τιβερίαδος θάλασσα συμφεσίζευεδεύου Ναθαναήλ το πέτρωτε συνδύσιν άλλης πάλε και Θωμάν είχε προς άγραν η Χριστού τη προστάξη εν δεξής καλάσαντες πλήθος ηλκών ηχθείων Πέτρος γνούς προς αυτόν εν είχε το ίδιο
φανείς και άρτον έδειξε και ηχθήνε πανθράκο. Διάς φωτοειδες τα δοσημέρων απεστράπτωσα φεδρότερο του ηλίου πάισαν τίγδησιν φωτίζει τιμώ Θεός Απόστολος των Αποστόλων Συνθρονός και Θείος Αναστάσιος των μοναστών Ιτερπνώτης και των μαρτύρων ειδόξων. Παλάμωμε Μητρώθε, το μέγα περίχημα των Αποστόλων μαρτύρων και προφήτων και οσίων, των σώνιων και κύριων, ηρέωσε της δούλη σου, ημίν Θεογεννήτρια, όταν καθήσει του κρίνε, τα καταξία με κάστο. Don't.
Κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τη σωσής αυτού. Ανέστη Χριστός εκ νεκρών λύσας θανάτου τα δεσμά. Αναστασίν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμαρτήτων. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Χριστού την Ανάσταση προσκυνούντες ουπαβόμεθα, αυτός γαρί μας έσωσεν εκ των ανομιών ημών. Άγιος Κύριος Ιησούς, ο δείξας την Ανάσταση. Εν είτε αυτόν εν ηχος άλπιος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρον. Τι αν να αποδώσουμε το Κυρίον, περί πάντων όναν τα παιδοκεν ημίν. Δήμας Θεός εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο Λόγος, άρξε γενετών και σκήνωσεν εν ημίν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εσκότη καθημένους ο ηλίος της δικαιοσύνης. Επί
των σταυρών ο απαθής, επί τον άδη το φως, επί τον θάνατον η ζωή, η Ανάσταση εις διά τους πεσόντας, πρόσον βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξασι. Είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, φύλας πάντους είναι τρίψας Κύριε, και θάνατου το κράτος κατηργήσας τη κρατέα δύναμη σου, και συνηγύρας νεκρούς τους απαιώνας εν σκότη καθεύδοντας, τη Θεία και εν δόξω Αναστάση σου, ως Βασιλεύς του παντός και Θεός παντοδύναμος. Praise Him with resounding cymbals, praise Him with triumphant cymbals, let everything that breathes praise the Lord. Come, let us rejoice in the Lord and be exalted in His resurrection. For with Himself He raised the dead from the bonds of Hades that no one could break. And as God He has given to the world everlasting life and His great mercy. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείς σου, μη επιλάθη των παινήτων σου εις τέλος. Εξεστράπτων άγγελος, εν το λίθο εκάθητο, του ζωοδόχου μνήματος, και γυναίξ ημιροφόρης ευγγελίζετο λέγον. Ανέστη ο Κύριος καθώς προείπεν ημί, απαγγείλατε τις μαθητές αυτού, ότι προάγηθη μαζί στην Γαλιλαίαν, το δε κόσμο παρέχει ζωήν αιώνιον και το μεγά ελέος. I will give thanks to you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your wondrous things. Why did you reject the cornerstone, O Lord, breaking Judeans? This is the stone that God placed in Zion, the one who made water spring from the rock in the desert, and who now for us from His side pours out immortality. This is the stone that was cut from the virgin mountain without a husband's will. He is the Son of Man who is coming on the clouds of heaven to the Ancient of Days, as Daniel said, and His reign is everlasting. Yeah.
Πάντερ Παντοκράτορ,
του κόσμου. Πώς δέξε την δέηση νημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημών. Αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσαν Κύριε τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεον σου εφημάς, καθώ περιλπίσαμεν επίσαν. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσεγατεύθυγον διδαξόν με, του φίλ το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος του, της δήμος που σύσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μπει. Ελεός.
ίσον δέσποτα. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ελέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των ενάυτο του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For our country, the President, all those in public service, and for our armed forces everywhere, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For the holy and great Church of Christ, our sacred Archdiocese, this city and for every city and land and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For favorable weather and abundance of the fruits of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord. Those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. That we may be spared from all affliction, wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός τη συγχώρητη. Κύριε ελέησον. Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα ενός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτών. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Και
ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει τες πρεσβείες της Θεοτόκου. Σώτερ σώσον ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Y otra vez en paz roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Ampáranos, sálvanos, ten piedad de nosotros y protégenos, oh Dios, por tu gracia. Señor, ten piedad. Por la santísima, benditísima, gloriosa, inmaculada Madre nuestra, la Teotocos y siempre Virgen María, junto con todos los santos, encomendémonos cada uno a sí mismo y unos a otros y nuestra vida entera, Cristo nuestro Dios. Tuyo, oh Lord. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Praise the Lord, O my soul. I shall praise the Lord while I live. I shall sing to my God as long as I exist. Save us, O Son of God, risen from the dead. We sing to you, Alleluia. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κυρίων των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, Αναστάσα εκ νεκρών. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ους αιώνης γενεών και γενεών. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία σακωθήνα εκ της Αγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θανάτω πατήσας. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Αδηλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ατράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ιονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Συ Κύριε. For you, O God, are good and love mankind, and to you do we offer up glory. To the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Αυτή η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαριασόμεθα και φρανθόμενεν αυτή. Κατέληξα στο σταυρό σου τον θάνατο, η νέο ξαστοριστή τον παράδεισο, το
των μοιροφόρων των θρήνων μετέβαλες και της εις Αποστόλης Κύριε την επέταξας ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Εν εσάτωσον αυτό οι ουρανοί και η γη κατέλησα στο σταυρό σου το θάνατο κι νέωξα στο οριστή το παράδεισο των μοιροφόρων των θρήνων μετέβαλες και της εις Αποστόλης Κύριε την επέταξας ότι αρέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ιεροτρεπός ενδυσάμενος, ίντρισας εκ του σκεύους της εκλογής απόρριτα και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας. Απόστολε Τιμόθε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ομαντήσου Κύριε, εν διακρίσια του, το στέφος εκομίσα το της αυθαρσίας, έξω του Θεού ημών. Έχουν γαρτήν ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν, έτραψε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτούν τες οικεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσον τα ψυχάς ημών. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, παροποίησας τους μαθητάς η Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντονας
αφώνια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου. Ο Μήτρον Παρθένη Κυναγία σας το τόκο σου και χείρας των σημαίων ευλογήσας ως έπρεπε προφθάσας καινή εσώσας ημάς Χριστέ. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Αμήν. Θεός ο Άγιος εν Αγίης αναπέμπομες, όπως Αγίο Φωνήκονος, αναφημαρινόμενος και προχειρινόμενος, ολογούμενος και υποπάσεις σε πολλά και δυνάμενος που Oh.
επίστρεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου,
πολλά τα έτη. Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπερτίμου και εξάρχου ωκεανών Ατλαντικού τε και Ειρηνικού, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Ευλογήσει τον λαό αυτού εν ειρήνη, ενέγκατε το Κύριο η Θεού, ενέγκατε το Κύριο δόξα και τιμή. Προς Τιμόθεον πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνον Τιμόθε, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα, ότι υπήκαμεν επί Θεοζόντι, ως έστι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστό. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε, μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Θεός έρχομαι πρόσεγε τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία, μη αμελή του εν συγχαρίσματος, ο εδόφηση διαπροφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Αυτά μελέτα εν τούτης ίστη. Η να σου η προκοπή φανεράει εν πάση. Give strength to his people. Bring to the Lord, O Son of God, bring to the Lord honor and glory. The reading is from St. Paul's first letter to Timothy.
Timothy, my son, the same is sure and worthy of full acceptance. For to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all men, especially of those who believe. Command and teach these things. Let no one despise your youth, but set the believers an example in speech and in conduct, in love, in faith, in purity. Till I come, attend to the public reading of Scripture, to preaching, to teaching. Do not neglect the gift you have, which was given you by the prophetic utterance when the council of elders laid their hands upon you. Practice these duties, devote yourself to them, so that all may see your progress. Ειρήνη σοι των αγνώντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, οφεί, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο διήρχε το Ιησούς στην Ιεριχώ και είδου άνηρο ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος, και ζήτη δίν τον Ιησού της έστη, και ούκ η δυνατό από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός είναι. Και προδράμων έμπροσθεν ανέβει επί σηκωμωρέαν, είναι αίδη αυτόν, ότι εκείνης ημελε διέρχεσθε. Και ως ήλθεν επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς, είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζακχέ, σπεύσας κατάβηθη, σήμερα οργάρεν το οίκο σου δίμε μήνε. Και σπεύσας κατέβη και υπεδέξα το αυτόν χαίρον. Και ειδώντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες, ότι παρά αμαρτωλό ανδρής ήλθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδομη της φτωχής, και η την ώστιε σηκωφάντησα από δίδομη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσε. Και σώσε το απολόλο. The Holy Gospel is according to Saint Luke. At that time Jesus entered Jericho and was passing through, and there was a man named Zacchaeus. He was a chief collector and rich, and he sought to see who Jesus was, but could not on account of the crowd, because he was small of stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, make haste and come down,
for I must stay at your house today. So he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, he has gone in to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Ειρήνη σοι το Ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων θεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει η λειτουργήν σε βασιλεύ τους δόξους. Γάρδια κονίνση μέγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφατον και μέτρη των σου φιλανθρωπίαν ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εκκλημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκτης θυσίας την ιερουργίαν παρέδοκα σημείν ως δεσπότης των απάντων. Σίγαρ μόνος, Κύριε Θεός, ημών δεσπότης των επουρανίων και των επιχείρων, ο επιθρόνου χειροδοκού αποκούμενος από τον Σεραφή Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, μόνος Άγιος και Αναγής αναπαυόμενος, έτοιμη της οπότων μόνον αγαθών και ευήκων. Επίβλεψον επεμέτων αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου και καθάρισον με την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδειμένων την της Ιερατείας χάρη παραστήνει τη Αγία σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άκλαντον σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σίγαρ προσέρχομαι κλείνα στον εμαυτό αρχαίνα και δεωμέσου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου από μου, μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου. Αλλά αξίωσε όπως ενεχθεί με εσύ, δεν μου καμπατούν και αναξίουν όλους σου τα δωρατά αυτά. Σίγαρ οι προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεκόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπω με σύντο ανάρκους Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου μπορεί, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ή τα χερουβή μυστικώς υπενίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδου των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ύμνοι ότι γίνει από φόβους ανέργειες. Ή τα χερουβή μυστικώς υπενίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδου των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ύμνοι ότι γίνει από φόβους ανέργειες. Ονομάζω τον δεύτερο πάντα συνήθως και προσκυνήσουμε την Χριστού Αγία Ανάσταση. Λίγο καλή
ο είπε, έδω και νυμήν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος, και το πλήθος του θυρμός σου εξάλληψε το όνομά μου, και επιπλήον πλήνων με από τις αναμίες μου και από τις αναμίες μου. Ότι την αναμία του Θεός και την αμαρτία μου είναι οποίον μες την διαπαντός, σήμον ο ήμαρτον και το πονηρό να δοποιών σε Δούγαρα να μία συλλήφθη και ένα μαρτύρια σε εκεί σε ένα ημίκη. Δούγαρα μη θεατικά όσα στα άδεινα και να κρυφθεί Oh.
της αρχιεροσύνης ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Our Archbishop and Ecumenical Patriarch Bartholomew, the Holy Hierarchs, the constituents of our Holy Eparchial Synod, and all our brotherhood in Christ, our predecessors, the Archbishops Spiridon and Dimitrios, Athenagoras, the Hierarch, concelebrating with us, the Reverend Clergy concelebrating with us, the Presbyters Ilias, Evgenios, and George, and the Deacons Dionysios and Pedro, those who hold the rank of Archon of the Holy Great Church of Christ, all the members of the Leadership 100, the President and the members of the Parish Council of this sacred church, as well as those who serve and those who chant herein, the President and the members of the Ladies Philoptochos Society, and all who have come to this divine and sacred liturgy, as well as those who are absent for good cause, may the Lord God remember in his kingdom always, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Σε αρχιεροσύνη σου μισθή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάνω και η Κύρια η Κύρια στους αιώνας των αιώνων. Athenagoras and Dimitrios, the ever-memorable patriarchs, our predecessors of blessed and everlasting remembrance, the archbishops Alexander, Timothy, Michael, and Iakovos, the ever-to-be-remembered hierarchs Chrysostomos, Michael, Gabriel, Ιερώνυμος, Φώτιος, Φίλιππος, Γερμανός, Αυγουστίνος, Καλίνικος, Ευάγγελος, Σιμεών, Ιάκωβος, Γενάδιος, Θεόκλητος, Κωνσταντίνος, Διονύσιος, Γερμανός, εν Γενάδιος. The blessed and ever memorable founders and benefactors of this sacred church, all those who have fallen asleep in the hope of the resurrection and eternal life, our fathers and mothers, brothers and sisters, relatives, godparents, teachers, and mentors in the faith, and all our brethren who have fallen asleep and whose names have been commemorated in the divine and sacred prophecies, may the Lord God remember in his kingdom always, now and forever, and unto the ages of ages. Της αρχιεροσύνης σου μισθή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάνω την ηλικία η γη στους αιώνας. Της ιεροσύνης σου και της ιεροσύνης σου
διακονία σου και τη διακονία σου πιστική. Ο Παλαιοκράτορα, μόνος Άγιος, ο δικόμενος της Ιερνές, ο υπέρ των πρότεδέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. For this holy house, for those who enter in it with faith, reverence and the fear of God, let us pray to the Lord. Grant danger and necessity, let us pray to the Lord. Ampáranos, álvanos, ten piedad de nosotros y protégenos, oh Dios, por tu gracia. Que todo el día sea santo, perfecto, pacífico y sin pecado, pidamos al Señor. Un ángel de paz, guía, fiel y custodio de nuestras almas y cuerpos, pidamos al Señor. Our transgressions and sins, let us ask the Lord. Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Restante de nuestra vida se complete en paz y penitencia, pidamos al Señor. Paz, Kyrie. Cristiana, Tateli, Dizoísimo, Nanodina, Nebeskinda, Irika, que calina apología, antinepi tu poveru vimatos, tu Cristo etisometa. Paz, Holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and the Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all-holy, good and life-creating Spirit, now and forever and to the ages of ages. Ο Χριστός εν τω μέσω ημών, ο Χριστός εν τω μέσω ημών, Σοφία προσκομέν. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, το εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπιθέντα,
ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετον, τον διμάς τους ανθρώπους και διέτνη μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθένδεται περί μόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάδε τη τρίτη ημέρα κατασγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μεταδόξης κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρίκ Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εμβάπτε εις μα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκών Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν μεταφόβου πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Ελέον ειρήνης νησίαν ενέσεων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και μετά το πνεύματά σου ανώσχομεν τας καρδίας ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αξίων και δικαίων. Μετά τούτον και των επινίκειων υμνών, άγοντα βόντα και κραγόντα και λεύγοντα. Άγιος και Πανάγιος και Μεγαλοδίκης συντόξης. Ως τον κόσμο σου τους συνάψεις, ως τον παιδιό σου τον μονογενηγούνε, τι να πάσω πιστεύω εις αυτόν μη απόλυτε αλέχη ζωή διόνιν, ως ελθόν και πάσα και περιβαλικό να πλέον πληρώσεις, την νυχτή παρεδίδει το μάλλον δε, εαυτόν παρεδίδει πέφτει στην πρώτη ζωή, λάβων άρτων της Αγίας σου και αρχάντης και αμαμήτης και ψήνης, ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιάς σας κράσεις, ευχαριστήσας και ευλογήσας αυτομαθητές και αποστόλες. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών κλώμενον
εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το Πατήριο μετά τον Αμήν. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη κύριε του σωτήριου ταύτισαν τον εις και πάντων των υπέρ ημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριμέρων αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλι μου παρουσίας. Τάσα εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφέρομεν σοι την λογική ταύτου και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κοιτεύομεν κατάπεψου το πνεύμα σου Άγιο να θυμάσαι και την υποκείμενα δωροτάφτου. Θεός ηλάστη την το μακρό και λέει. Θεός ηλάστη την είναι το αμαρτωλό και λέει σών με. Θεός ηλάστη την είναι το αμαρτωλό και λέει σών με. Και πίσω από τον άρτα τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Ουδέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσιν εις λήψην ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας σου ουρανού κλήρμα, εις παρησία την δωσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκλημα. Έτι προσφέρουμε έτσι τη λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εμπίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κήρυγων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρετός εις Παναγίας ακράντων υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Αξίον εστί. Πατριάρχου ημών Μαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη
σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης νήστητη Κυρία του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Among the first, Lord, remember our Archbishop Elpidophoros. Grant that he may serve your holy churches in peace. Keep him safe, honorable, and healthy for many years. Rightly teaching the word of your truth. And remember, O Lord, those whom each of us calls to mind and all the people. With one voice and one heart, we may glorify and praise your most honorable and majestic name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Χαίρεστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. For the precious gifts here offered and consecrated, let us pray to the Lord. That our God who loves humankind, having accepted them at his holy and celestial and mystical altar, as an offering of spiritual fragrance, may in return send upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Having asked for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και καταξίως ον ημάς δέσποτε με τα παρησίας ακατακρίτως, τον μάλε επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν. Πάτρι μόν, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μην συνέχεις ημάς εις πειρασμόν. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Let us bow our heads to the Lord. Through the grace and compassion and love for mankind of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good and life-giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen.
της Αγίας. Μελίζεται, Ιησούς Κύριος, Ιησούς Χριστός, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Πλήρωμα από τη ρίου πίστεως. One is holy, one is Lord, Jesus Christ. To the glory of God the Father, amen. Ευλογημένη ζέση των Αγίων σου πάνω την οικία και εις τους αιώνας. I believe and confess, Lord, that you are truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is truly your pure body, and that this is truly your precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me, and forgive my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, in knowledge or in ignorance, and make me worthy without condemnation to partake of your pure mysteries for the remission of sins and for eternal life. Amen. Behold, I approach for divine communion. O Maker, burn me not as I partake, for you are fire consuming the unworthy, but cleanse me from every stain. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas, but like the thief I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Tremble, O man, as you behold the divine blood. It is a burning coal that sears the unworthy. The body of God both deifies and nourishes me. It deifies the spirit and wondrously nourishes the mind. You have smitten me with yearning, O Christ, and by your divine eros, you have changed me, but burn up with spiritual fire my sins, and grant me to be filled with delight in you, so that leaping for joy, I may magnify, O good one, your two comings. How shall I, woman worthy, enter into the splendor of your saints? If I should dare enter into the bridal chamber, my vesture will condemn me, since it is not a wedding garment, and being bound up, I shall be cast out by the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul, and save me as you are the one who loves mankind. In your love, Lord, cleanse my soul and save me. Master who loves mankind, Lord Jesus Christ my God, let not these holy gifts be to my judgment, because I am unworthy, but rather for the purification and sanctification of both soul and body, and the pledge of the life and kingdom to come. It is good for me to cleave unto God, and to place in him the hope of my salvation. Receive me, O Son of God, receive me as a partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas, but like the thief I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Yeah.
Η χάρη του Θεού, αδελφοί μου, μας συγκεντρώνει σήμερα για να ακούσουμε από τον ίδιο τον Χριστό, γιατί το Ευαγγέλιο είναι ο ίδιος ο Χριστός ανάμεσά μας. Ήρθαμε λοιπόν να ακούσουμε από τον ίδιο τον Χριστό μία ιστορία από τη ζωή του. Ο Χριστός περνάει από μία μικρή πόλη, από την Ιεριχώ, και είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν πλούσιος και τελώνης, αλλά ήταν κοντός στο Ανάστημα, είχε ακούσει για τον Χριστό και ανέβηκε επάνω σε ένα δέντρο για να μπορέσει να δει τον Χριστό. Ο Χριστός δεν τον γνώριζε, ούτε ο άνθρωπος αυτός, του οποίου το όνομα ήταν Ζακχαίος, δεν ήξερε τον Χριστό από πριν. Όταν λοιπόν ο Χριστός πέρασε κάτω από αυτό το δέντρο, σταμάτησε και μαζί του όλο το πλήθος, και κοίταξε πάνω στο δέντρο και είπε: «Ζακχαίε, κατέβα κάτω, σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου». Χωρίς δεύτερη κουβέντα, ο Ζακχαίος κατεβαίνει και πραγματικά υποδέχεται τον Χριστό στο σπίτι του. Η κίνηση αυτή του Χριστού προς τον άνθρωπο Ζακχαίο, προς τον άνθρωπο ο οποίος ήταν αμαρτωλός στη ζωή του και μισητός επειδή ήταν τελώνης από την κοινωνία της εποχής του, η κίνηση αυτού του Χριστού προς τον Ζακχαίο όχι απλά συγκίνησε τον Ζακχαίο, αλλά του άλλαξε τη ζωή ολόκληρη. Κινήθηκε η καρδιά του προς μετάνοια. Και την ώρα του γεύματος, την ώρα που φιλοξενούσε με πολύ χαρά τον Χριστό στο σπίτι του, στάθηκε μπροστά στον Χριστό και λέει: «Δάσκαλε, Μεσσία, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και έχω κλέψει από πολλούς ανθρώπους. Έχω αδικήσει πάρα πολλούς, αλλά ό,τι έχω κάνει θα το ανταποδώσω τετραπλάσια και το μισό της περιουσίας μου θα το δώσω στους φτωχούς». Έτσι, αδελφοί μου, ο Χριστός κέρδισε τον άνθρωπο αυτό με μία απλή κίνηση, με έναν απλό λόγο αγάπης. Αλλά και ο άνθρωπος, ο Ζακχαίος, με πολύ μετάνοια στην καρδιά του, διόρθωσε τα λάθη της ζωής του. Όλοι μας, αδελφοί μου, κάνουμε λάθη, κάνουμε αμαρτίες, όπως λέμε στην Εκκλησία, κάνουμε σφάλματα, αλλά ο Χριστός μας έδωσε την μετάνοια. Μας καλεί ο Χριστός καθημερινά να αλλάξουμε το νου μας, να μετανοήσουμε για να μπορέσουμε να σωθούμε. Να μετανοήσουμε και να διορθώσουμε τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, τις αμαρτίες μας και να ενωθούμε πάλι μαζί Του, γιατί η σωτηρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένωση με τον ίδιο τον Χριστό. Και ο Χριστός τελειώνει την ιστορία Του σήμερα λέγοντας ότι είναι πραγματικά η μέρα σωτηρίας σήμερα για τον Ζακχαίο και για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί. Γιατί και ο Ζακχαίος και όλοι εμείς ως άνθρωποι αμαρτάνοντες αλλά μετανοούντες και ως παιδιά του Αβραάμ έχουμε δικαίωμα στην αγκαλιά του Θεού. Έχουμε δικαίωμα στην πνευματική υιοθεσία. Today's Gospel reading, beloved sisters and brothers in Christ, talks about a visit of Jesus Christ to the city of Jericho.
when we gather together as a community, as the church, we hear the word of God. And we hear it not from the deacon, not from the priest, but from Christ himself. Because the Holy Gospel is Christ in our midst, today, here. And this is why we have the Holy Gospel book on the altar table, on the throne of glory of Christ. The Holy Gospel is Christ himself, and the altar table is the throne of Christ, the throne of his glory. We heard today from Christ that he entered the city of Jericho and he saw a man who was short and climbed a tree to see Jesus Christ. He heard about Jesus Christ and he wanted to see him. And he was a publican and he was a rich man. And Christ knew the heart of this man. His name was Zacchaeus. He knew the heart of this man. He stopped and he said, he looked at him and said, Zacchaeus, come down from the tree. I will stay in your house today. Can you imagine? A priest, a bishop, goes to a place, to a city, and he goes to a place where most of the people are not accepted by the society. And he says to those people, I'm gonna come and visit you. I'm gonna come and stay in your house today. So Christ does this to teach a lesson to the society at that time and to all of us that he came to save all human beings. And he did it also to move Zacchaeus, who was a publican and a very sinful man, a man hated by the society at this time because he was collecting taxes for the Roman Empire and he was stealing a lot of money from people. He did this, Christ, to move Zacchaeus into repentance. Zacchaeus comes down, he receives Christ in his house. And not only this, he says at the end of the dinner, of the lunch, of the meal they had, here I am, Jesus Christ, I will give back forthfold everything I took from people. Everything I stole from people. And I will give half of my treasures to the poor people. This is what Christ is doing with us also. He gives us changes to change our lives. Because when we say that we are called to repent, it means we have to change our mind, our hearts, our lives. We have to look at Christ again, to go to him, follow him, and walk the path of love, of forgiveness, of peace. And Christ receives us and saves us. That means he unites us with him. Zacchaeus was saved on that day, and we are called to repent, to follow Christ, walk the path of love, of forgiveness and peace, and be united with Christ in eternity in his kingdom. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσεύχεται. With the fear of God, faith and love draw near. George. Father George.
Jenna. Hey.
Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Τε είδομεν το φως το αληθινόν, μελάβομεν πνεύμα εμπουράνιον, εδρόμεν πίστην αληθία, διέλετον τριάδα προσκυνού. Ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομε. You and sanctifies those who put their trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house and glorify them in return by your divine power. And forsake us not who have set our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to our civic leaders, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And to you do we give glory, thanksgiving, worship, and honor,
to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου Archbishop Elpidophoros, beloved spiritual father, shepherd, and hierarch, we are humbled to present to you 9 candidates for the tonsuring of reader of the Church of Christ. The first is Zacharias Kepsiotis. Έλα εδώ. David Valouri, Dr. David Valouri. Nicholas Valouri, Raphael Saylor, Stavros Mose, Anthony Baboulis, Alexander Baboulis, George Kakatsis, and Anthony Karassis. Come right in front. So. I see all the generations here. Εγενεέ πάσε. So, can I add one more? Yes. I have the privilege, I think, as Archbishop, to add anyone. This little Zacchaeus there. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. This is the real αναγνώστης. Έλα εδώ, ο Zacchaeus. It's your Sunday today. Γύρνα προς εμένα. Να σου διαβάσω την ευχή. Approach them all and touch his shoulders left and right. Κέλευσον δέσατε, κέλευσον δέσποτα Άγιε, τους νυν προσφερομένους συ. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τους δούλους σου τούτους και αγίασον αυτούς και δώσ' αυτής με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτην και την ανάγνωσην ποιήστε, διαφυλάτων αυτούς εν αμέμπτο πολιτεία. Ο Lord God Almighty, elect these your servants and sanctify them and enable them with all wisdom and understanding to exercise the study and reading of your divine words, preserving them in blamelessness of life. Through the mercies and bounties of love towards mankind over your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy and good and life-giving Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Άξι! Άξι! Έλα εδώ πάνω εσύ μικρέ. Ανέβα πάνω, δώσ' μου το χέρι σου. Άξιος! Άξιος! Μπράβο. Πήγαινε εδώ. Έλα εδώ μικρέ, έλα εδώ. Άξιος! Άξιος! Έμαθα ότι είσαι συμπατριώτης. Άξιος! Άξιος! Έλα πάνω, έλα πάνω. Άξιος! Άξιος! Έλα πάνω, μπράβο. Άξιος! Άξιος! Ελάτε εσείς. Ελάτε, εσείς, you. Please, come forward, you. No, 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 you. You. The... Dr. David, I'm sorry, I don't know the names. Άξιος. 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 Now, έλα εδώ, you are like a γαμπρός, έλα εδώ.
Axios. Turn around. Turn around the other way. Look there, people. Axios. Axios. Bravo. Axios. Axios. Bravo. Axios. 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 Hello, this is for you. Axios. Axios. I don't know how many times I will call Axios today, for you especially. Stand over here. Let's stand next to the Archbishop for a photo, please. Nico, Ella. Ella. Ella, come next to me, Father, here, up. Ανέβα πάνω, εντάξει, επάνω πάνω, μπράβο. This is the succession, the real succession of the generations. This is the best investment, the spiritual investment and financial, Michael, we can make, and Elaine, for our community and for the future of our church, okay? They both go together, I think. God bless you. And then they lose some of them. Maxi, bravo, τα παιδιά μας. Εσύ μην μιλάει, εδώ εμείς. Οι διάκοι τώρα θα αναλάβουν. Τώρα ποιον θα προσφωνήσω εγώ. Theo has to be here. I want to see you, Theo, in the middle. That's bravo. I'm addressing you. This speech is for you, my dear Theogenes. My dear Theogenes, you stand before your family, you stand before your community, and indeed before the holy angels, and you stand before all the saints today. You are in the presence of God. And you are ready to be received into the office of the subdeacon. Although this office is usually experienced only in passing by faithful, as a brief stepping stone to the holy diaconate, it does, in fact, stand alone as a ministry. As with deacons, a subdeacon is attached to the hierarch, and is attached to his service is mainly found in his attendance on the bishop. In the Slavic tradition, subdeacons are regularly employed in the sacred services to attend the hierarch. While in the Greek tradition, it is mostly deacons, and in their absence, it's the readers that we just consecrated. However, my dear Theogenes, today is about more than just the specifics of what your liturgical role will be. Today, for you, is a mystical step in the journey of your life. Your name, Theogenes, is particularly significant, because Theogenes means the one who is born of God. And it is even used in another form to describe baptism. For we are all born again through baptism to be the children of God. There is yet another form of your name, Theogony, which is the title of a work of a Greek poet, Hesiodos, who was a contemporary of Omeros, Homer himself. It is this Theogony that Hesiodos wrote is a genealogy of the ancient gods of the Greeks written 7 centuries before the birth of our Savior Jesus Christ. So you see, Theogenes,
in coming before the assembly of the church today, bearing such a noble name, and presenting yourself for service in the church, you remind us all that we are the true children of God, because God loves each and every one of us exactly as we are, and calls us to become the complete human being that we are destined to be. It is my fervent prayer that your ministry as subdeacon, wherever it leads, will always reflect your name, will ever reflect our collective birthright to be children of God. In the prayer that accompanies the imposition of hands that elevates you to this minor order of clergy, I will pray that God grants you his special blessing to always love the beauty of his house, to stand before the doors of his holy temple, to light the lamp of the tabernacle of his glory, and to be planted in his holy church as a fruit-bearing olive tree, bringing forth a harvest of righteousness. To be a subdeacon is a high calling, indeed one that you joyfully enter upon today. But no matter where this major step in your life leads you, always hold fast to the truth and the power of your given name, Theogenes, the one who is born of a God, not by nature, but by grace, not by the body, but by adoption, not by necessity, but by a free and loving choice. And as a child of God, as you look around this magnificent church today, you see in the faces of each and everyone, young and old, you see your sisters and brothers in Christ. As you will fulfill the task of ceremonially washing the hierarch's hands, a liturgical duty of the subdeacon, remember, Theogene, that it was the Lord Jesus himself who washed the feet of his disciples. And always keep his words in your heart, who said, "Amen, amen, I say to you." No slave is greater than his master, nor are apostles the one sent greater than the one who sends them. If you understand these things, say the Lord, happy and blessed are you if you act on them. So, my beloved Theogene, you shall truly be happy and blessed in your life if you serve in the knowledge of the Master's headship of his church, and in the knowledge that he is the greatest apostle of all. He was sent from heaven to earth in order to save us all. Axios, and I hope that I will be able to see you in better positions in our society and in our church. Κέλευσον, κέλευσον, Δέσποτα Άγιε των ειν προσφερόμενον σοι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Lord our God, who through the one and same Holy Spirit distribute gifts of grace to each one from who you have chosen, who have given to the church different orders and have established different degrees of ministry therein for the service of your holy, pure sacraments, and who through your ineffable foreknowledge have ordained this your servant Theogenes worthy to serve in your holy church. Preserve him, Lord, uncondemned in all things. Grant that he may love the beauty of your house, standing before the doors of your holy temple
and lighting the lamps of your dwelling place of the glory. Plant him in your holy church like a fruitful olive tree, bringing forth the fruits of righteousness. Make him your perfect servant at the time of your second coming, that he may receive the reward of those who are pleasing in your sight. For yours is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Κράτα αυτό. Έλα, come this side. Άξιος! 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 Κάποιος ζηλεύει τη στολή, δεν θα... Ιερατική στολή είναι αυτή. Father Elias is right. Να ζήσεις, παιδί, βάλω να σε φιλήσω. Ανώτερα. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός μου, δόξα σοι ελπισμόν, Κύριε, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστριών, των Άγιων Δόξων και Παναθημών Αποστόλων, των Άγιων Δόξων και Καλλήτων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και Ιωσήν Μίστορος και πάντων των Αγίων ελεήσεις και σώσει ημάς τους αγαθώς και φυλαθώς. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευθών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Please be seated. Ah, you have a speech. Okay. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην θαυμάσια αυτενορία της Αρχιεπισκοπής μας, την του Σωτήρος Χριστού, και σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και την ευκλαιή ποιμαντορία σας. Είστε ο Αρχιεπίσκοπος της καρδιάς μας, διότι κατά τη τρισήμεση χρόνια ως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αποδείξατε ότι όχι μόνο φέρνετε την ελπίδα, όπως και το όνομά σας το πιστοποιεί,
αλλά ότι είστε ο αρχιερεύς εκείνος με τον οποίον οι ελπίδες δεν λογίζονται ως φρούδες, αλλά πραγματοποιούνται απολαμβάνοντας ως μέλη της μεγάλης αυτής αρχιεπισκοπής τα ευεργετήματα από την πραγμάτωση των αρωμάτων σας. Σεβασμιότατε, η ενορία αυτή, την οποία υπηρετώ για περισσότερο από 24 χρόνια, έχει όμορφους ανθρώπους, αφοσιωμένους στην Εκκλησία μας και στην Αρχιεπισκοπή μας, πρόθυμος να συνεισφέρουν σε ό,τι τους ζητήσετε για το ευρύτερο καλό της Εκκλησίας μας, αλλά και της τοπικής μας κοινότητας. Παράδειγμα αποτελεί η οικογένεια Έλεν, της οποίας ένα από τα τέκνα των Θεογέννη χειροθεσίτεσαι ως υποδιάκονο σήμερα. Η κυρία Ελένη Έλεν είναι γνωστή ότι όχι μόνο στο πλήρωμα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, αλλά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο για την ανιδιοτελή προσφορά την Αρχιεπισκοπής μας, αλλά στην αμέριστη βοήθεια και την δημιουργική της συνεισφορία και την εκπλήρωση των αρωμάτων σας. As the saying goes, however, behind every great woman is a better man. Θα ήθελα επίσης, σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσω προσωπικά ακόμη μια φορά για την ανάθεση στην ταπεινότητά μου της υψηλής θέσης του πρωτοσυγγέλου της αμέσου Αρχιεπισκοπής Περιφέρειας. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ ιδιαίτερα και σε όλους αυτούς τους παρόντες και απόντες, τους θαυμάσιους ανθρώπους, τους ενορίτες μας και ιδίως τον πρόεδρο και τα μέλη του Ενοριακού Συμβουλίου, και να τους ευχαριστήσω για την υποστήριξή τους σε μένα και στον πατέρα Γεώργιο. Η αγάπη τους και ο σεβασμός στο έργο μας είναι κάτι που το νιώθουμε και προσπαθούμε να στεκόμαστε κοντά τους και να φανούμε αντάξει των προσδοκιών τους. Ευχαριστώ πολύ τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ναζιαντζού, κυρίου Αθηνογόρου, γιατί βρίσκεται μαζί μας σήμερα και την αγάπη του και για την υποστήριξή του. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό σας, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, και να σας διαβεβαιώσω για την αφοσίωση, για την οικία αγάπη στο πρόσωπό σας. Πολλά τα έτη σας να είναι, σεβασμιότατε, ειρηνικά και καρποφόρα επαγαθώ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, της πιο σημαντικής επαρχίας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Your Eminence, Γέροντα, Hierarch and Shepherd, welcome, and with grateful heart we celebrate your presence as a shepherd and bishop who prays for us and carries us as the lamb is carried by the shepherd. We are blessed with this community. I am blessed with this community. I thank them for their support and their love, constantly asking first and foremost how Presbytera and I are doing. They have supported me, and I thank Your Eminence for the great call of serving as the Chancellor for the Direct Archdiocesan District, a position that I take very seriously and with great thanksgiving and reverence for the esteemed position that I carry in representing you, Your Eminence, to the priests, to the parish councils, and to the laity. I only pray that I do not disappoint you, but I only elevate your authority, your wisdom, and your vision in the hearts and minds of our people. And why do I say this, Your Eminence? As the saying has been said, we have to think outside of the box. Your Eminence, you tell us, get rid of the box and think, be creative, be loving, be pastoral, and love, teach the people that they are loved into the kingdom, not dictated into the kingdom by rules or laws
or expectations, but by love and mercy. We have an example of our community, so many people that have served the National Church and the Universal Church in so many ways. I have done what I could to exemplify what it means to be a servant of the Church, a servant of the Universal Church, not only the servant of the Church of our Savior in Rye, New York. Many of our people, in the person of Elaine Allen, together with her husband, have served the National Church and by the National Church, the Ecumenical Patriarchate, which is ultimately our father, our mother among all churches, and one who embraces us always, whether we are children or adults. Michael Psatos, I must add, this one gesture of his many gestures of generosity. Last night, Your Eminence, we were at a wedding, and I told him, I guess I can say it, the boss is coming tomorrow. He sends me a text this morning, I will be there. Man up, because the boss is coming. He asked me about the day today, and I told him that this evening the Church of Our Savior is hosting all the clergy, presbyteras, and children for a Vasilopita tonight. This morning, he hands me a check, Your Eminence, for $10,000 to cover the cost of tonight's dinner. Thank you. And back to Elaine Allen before she begins to think that I have forgotten or not said enough. Jeffrey, Elaine, thank you for your service and for loving the church, for supporting the Archbishop, for telling us things that we don't necessarily want to hear, but things that we are responsible to hear and execute, because you are such a visionary, you have such a greater view of what we need to do correctly, transparently, and lovingly for our church. To my congregation, thank you very much for loving me and Presbytera all these years. Yeah. But as the saying goes again and again, we serve the Universal Church. We do not serve the Church of our Savior alone. So whether I'm here today or I'm not here tomorrow, relax, relax. We serve the church and we come for Christ, not for the priest or any other individual. May the Lord be blessed. This is the Archbishop that I commemorate every liturgy. Embrotis mystici Kyrie του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου. We pray for him, not in the glory that he wants, because he is a servant of the church. He exemplifies true humility and challenges me, his chancellor, and those who are around him to be, as I've said, people of mercy, people of love. So, Your Eminence, welcome to the Church of our Savior. This is one of the most beautiful churches in structure, but more importantly, I would say the most beautiful church in body, in people, because they are such exemplary people of the faith, and they know, and first and foremost, how to serve Christ with humility and love always. Your Eminence, Bolata eti sas Geronda mou, we love you very, very much, and we are so grateful for your leadership and blessing. Ευχαριστώ πολύ, Father Ilia. I want to thank you for your very kind words, and I want to share with you some secrets of my ministry in the Archdiocese. One of the first things that I realized after my enthronement was that this parish of Savior in Rye is a great resource of people, the right people that we needed 3.5 years ago for the renewal of the Archdiocese that was so urgently needed. This is something that I cannot explain in another way, rather than seeing the history of this parish, seeing who was one of the key persons really boosted the growth of this parish, and this is my late predecessor, Archbishop Iakovos. I think that his example and his blessing, his guidance, is the real good root, the real fast foundation
upon which you built your parish and you grew in such an amazing way. And I know that Father Elias served my late predecessor with such a faith and such a devotion that that's why he is so successful. He has his blessing. And not only Iakovos' blessing, but all of my predecessors. This is the ecclesiastical phronema, to be faithful to the archbishop, whoever this archbishop is, because it's not the person or the specific characteristics of the archbishop, the personality of the archbishop that matters. It's the institution. The archbishop, whoever he is, either he is successful or less successful, charismatic or less charismatic, because I think that after Iakovos, we are all minor successors of this giant of our church. It doesn't matter. We empower, we represent the unity of the church. And that's why this community is blessed, because this community has served the church without discerning, without thinking who is the archbishop, we like him or we don't like him. This is real church. We heard this morning the story with Zacchaeus. If I ask each of you, generally we have the idea that in order to approach Jesus Christ, we have first to change, to be saints, to get rid of all our weaknesses and sins. But this story today with Zacchaeus is changing the order, because God approached him without first expecting him to change. He chose him. Because why? Because he saw the Zacchaeus looking for God. He was looking for God. He was thirsting for God. And he came upon the sycamore tree to see the Lord. This is the only thing that God expects from us. To seek God. To want to be with God. To want to be members of his church. The rest is his job. Our Lord knows how to speak to each one of us in a way that we change. And sometimes we, Father Elia, the priests and the clergy and the archbishops, we forget that we are not the saviors. We are the servants of the Savior. We cannot judge people. There is only one judge of the people. Our role is exactly what you are doing here. Open the arms and receive everyone without judging him or her. Receive everyone to the community of the church. I want to congratulate you, and that's why I thought, I'm coming to my first thought after my enthronement, after realizing the success of this parish, I said, what our archdiocese needs is the reification of the archdiocese, to make the whole archdiocese like rye, like the Savior here, the church, the community of rye. That's why we have the previous treasurer, Archon Michael Psaros, who was succeeded by Elaine Allen. We have our chancellor. We have all of you, each of you. I cannot now, I will really not fair if I forget names. I see faces and I know that each one of you are so precious and so important for the future of the whole archdiocese and not only for this community. Since your nomination as the chancellor of the archdiocese, Father Elia, you received the great officium of the protopresbyter of the ecumenical throne, and you received a special cross from the ecumenical patriarch. But you did not receive the cross of Agia Sophia, which is for the chancellors of the archdiocese. And now I think it's the right time to offer this cross of Agia Sophia to you, the golden cross. Axios! Axios! And
I want to honor also the special icon of the centennial of the Archdiocese, the president of the Parish Council of this exemplary community, of this beautiful church of this Our Savior Jesus Christ here in Rai. Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Ο Γρηγόρης, έλα Γρηγόρη, άξιος. Άξιος. Give me your hand. You have to invite Presbytera, you know. Okay. Where is Presbytera? Is she here? Melanie. Presbytera Melanie. Presbytera Melanie, εδώ είναι. Έλα Presbytera. Come on, you know, you are the secret hero. Άξια. So, this is your icon. Okay. Να έρθει ο Θεαγέννης να βγει φωτογραφία με την οικογένειά του. The subdeacon. Where is the subdeacon Θεογέννης. Almost deacon. Πού είναι αυτό. Come to my right side. Elizabeth, congratulations for your And the parish council, please get ready for one group photo. Bravo. George, Ella. Father George with his presbytera, and the presbyteras don't disappear immediately. Where is Melanie? Where is Father George's presbytera? Ella. Ara, Ella. Father George, please. Melanie. Melanie. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Aphrodite, Ella, don't Diakonisa, Ella. Who is Diakonisa? Okay, everybody looks straight. Great. Parish Council. Ella, in the meantime, Ella, Ella, come next to me, the two of us. Hold this. Ella, go. George, got this. Thank you. Parish Council, give me that. There you go. And the Philoptochos, eh? Greg. Ella. Later. Philoptochos, you can get ready. You're going to come up next. Appreciate your patience, everybody. That's enough. And the next picture will be the Archons and the members of the Leadership 100. Okay. All right. Good. Now, Archons with their spouses. Archons and spouses and Leadership 100 members. Leadership 100 members. And the Philoptochos is here. Philoptochos, ladies Philoptochos, duly. The Philoptochos don't want their husbands though. Philoptochos, elate, Philoptochos, ela, ela, ela. Philoptochos, ladies Philoptochos. Beautiful day. And I have to tell you, I loved the psalters today. Really, they were great. I see three generations of psalters there. No, Philoptochos, everybody. There's a lot of them. I knew it. Tell them to come on. Okay,
Elizabeth, just look straight. We're waiting. Okay, there you go. Φτιάξτε τα μαλλιά σας και κοιτάξτε εκεί, λέει. Okay. Thank you. Father, κανένας άλλος? Okay. Τώρα Αντίδωρο. Thank you for being with us. Elaine Allen and Jeff Allen have graciously underwritten and donated an incredible lunch.